Χαίρετε. Γεια σας. Από την παραλία Μαρτσέλο, στην Πάρο. Θέλω να σας πω, θα κάνω μια βόλτα εδώ να σας ξαναγήσω στην παραλία. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έρθει από χτες, έχουμε ήδη σχεδόν μια μέρα στην Πάρο και έχουμε μαγευτεί από την ομορφιά της. Κοιτάξτε εδώ χρώμα, κοιτάξτε ομορφιά. Η παραλία αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Έχει και οργανωμένα αν θέλεις, έχει και ξαπλώστρες, έχει και ομπρέλες, αν θες έχεις και το δικό σου χώρο να βάλεις και τα δικά σου τα πράγματα κτλ. Είπα έτσι να ανοίξω την κάμερα λίγο το κινητό, να σας δείξω που είμαστε. Δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί που μένουμε, εμείς μένουμε κοντά στην Παρικιά, γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα, αρκετά ψηλά. Αν έχετε δει φωτογραφίες από εκεί θα καταλάβετε. Και να σας δείξω και πώς είναι και η παραλία, μισό λεπτό. Και έχει και μουσικούλα. Είναι ιδιωτικό το πάρκινγκ που έχουν απ' έξω και γι' αυτό δεν το αφήσαμε εμείς εδώ, δεν μας άρεσε και τόσο. Να σας δείξω και λίγο το νησί, αν ακούγεται καλά, δεν ξέρω για τον αέρα. Δεν έχει πάρα πολύ αέρα προς το παρόν. Τα νερά είναι σμαραγδένια. Όμορφα, Κυκλάδες. Από εδώ είναι η Παρικιά. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, εδώ είναι η Παρικιά. Πολύ όμορφο τοπίο. Λοιπόν, αυτό που δεν σας έχω πει μέχρι τώρα και σας είχα πει ότι θα έρθουμε στην Πάρο οικογενειακά εννοείται με τα παιδιά μας, δεν σας είπα ότι είμαστε εδώ με τους γονείς του Μάκη, του άντρα μου, τα πεθερικά. Είπαμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας έτσι λιγάκι πηγαίνοντας διακοπές μαζί, να έχουμε και εμείς παρέα και τα παιδιά εννοείται τους παππούδες τους και να βοηθήσουν και λιγάκι να χαλαρώσουμε και εμείς σαν ζευγάρι. Έχουμε ήδη κάνει έτσι μια έξοδο οι δυο μας στη Λαμία όταν ήμασταν και περάσαμε λίγο χρόνο μαζί με το Μάκη. Κοιτάμε πώς θα, ξέρεις, να έρθουμε κι εμείς λίγο πιο κοντά. 2 χρόνια τώρα με το κορονοϊό, λίγο κουραστήκαμε με τα παιδιά. 2 μας στη Γερμανία, λογικό είναι. Και αυτό το νέο είχαμε σήμερα. 1 λεπτό να περάσω από την μπάλα. Και είναι πανέμορφο το τοπίο, δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Οι Κυκλάδες έχουν μια άλλη ομορφιά. Πέρυσι ήμασταν στην Άξο. Αν δεν έχετε δει τα βιντεάκια, μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Λοιπόν, τα βιντεάκια θα είναι αυτά. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο μάλλον θα πάμε στις Κολυμπήθρες. Ελπίζω να είναι καλά. Μας έχουν πει τα καλύτερα. Βιντεάκια δεν ξέρω αν θα μπορώ να κάνω βλογκάκια. Θα προσπαθήσω να κάνω βλογκάκια, ό,τι μπορώ. Ένα βλογκάκι λογικά θα μπορέσω να το κάνω. Έχουμε ένα διαμέρισμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Έχει και πλυντήριο, έχει και κουζίνα και φούρνο. Και κοιτάμε σήμερα ας πούμε, να φάμε λίγο πιο πρόχειρα και να πάμε το βράδυ να φάμε, να μην τρώμε κάθε μέρα έξω. Και θα πάμε προς Νάουσα, ίσως το βράδυ, θα δούμε τώρα πώς. Οι γονείς του Μάκη μένουν Αλικές και εμείς μένουμε Παρικιά. Δηλαδή είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα μακριά. Ο καθένας έχει το αυτοκίνητό του. Χτες, ας πούμε, το βράδυ εμείς πήγαμε για γλυκό στην Παρικιά που ήμασταν και έτσι κουρασμένοι γιατί φύγαμε 3 ώρα τη νύχτα από τη Λαμία να φτάσουμε το καράβι στον Πειραιά. Και εκείνοι πήγαν στο σπίτι τους, εκεί που ήταν, στο δικό τους το δωμάτιο. Εμείς πήγαμε για κρέπα και βάφλα, ήταν πολύ ωραία. Εγώ είμαι σε φάση, έχω ξεκουραστεί ήδη αρκετά. Λίγο κουράστηκα με τα ταξίδια, αλλά δεν πειράζει και τα παιδιά μας παίρνουν εμπειρίες με αυτόν τον τρόπο και συνηθίζουν κιόλας. Είναι συνηθισμένα έτσι κι αλλιώς. Και τώρα λέω, επειδή βλέπω και εδώ παίζουν ρακέτες, να πάω να παίξω κι εγώ με το Μάκη. Έχουμε πάρει και ρακέτες και τα παιδιά. Γενικά περνάω πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Δεν έχω αφήσει
τίποτα να επηρεάσει τη διάθεσή μου. Την υγεία μας έχουμε και αυτό φτάνει. Μου ζητάμε παραπάνω πράγματα. Θα σας κάνω και κανένα πλανάκι τώρα από τις υπόλοιπες εκεί. Καλά είμαι, είμαι ορεξάτη, είμαι κοκκινισμένη, έχω κάνει μαυρισματάκι. Καλά έχεις κάνει, εγώ έχω κάνει και κοκκινισμένη. Είμαστε λίγο από εδώ και από εκεί. Σήμερα ήμασταν Μαρτσέλο, στην παραλία εκεί πολύ ωραία ήτανε. Κάτσε να σας δείξω και λίγο από λιμάνι. Λιμάνι ακριβώς, αλλά κοίτα τι ωραία. Golden hour, η καλύτερη στιγμή. Υπέροχα είναι. Εδώ. Και πάμε προς Νάουσα, η οποία Νάουσα είναι από την Παρικιά κανένα 12 χιλιόμετρα. Περίπου, ναι. Εδώ έχει και μαγαζάκια. Περνάμε από παραλία Λιβάδι και μετά πάμε προς Παρικιά. Προχωράμε. Κοντεύουμε σε λίγο, σε 4 χιλιόμετρα. Ναι. Έχει άσφαλτο. Είναι καλύτερος ο δρόμος από ότι όπως πήγαμε στην παραλία Μαρτσέλο, που είναι πολύ στενά. Πάρα πολύ στενά. Πολύ. Και τρέχουνε πάρα πολύ. Εδώ τώρα σκεφτείτε ότι είμαστε ακόμα είμαστε σε άσφαλτο. Είναι σχετικά καλός ο δρόμος. Με στροφές, αλλά στενά. Και παρόλα αυτά μας κόρνεραν, γιατί πηγαίναμε και με 8 χιλιόμετρα παραπάνω από το όριο, δηλαδή 58 χιλιόμετρα. Και μας κόρνεραν γιατί ήθελαν να πάμε πιο γρήγορα. Και επειδή το ξέρω το Μακεδόνιο, άμα κόρναρουν, κορνάρει και αυτός, λέω άστο καλύτερα, γιατί δεν θα κόρνερα τώρα, θα το άναβα τα φώτα. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Ορίστε, μία μηχανή τώρα ήρθε πολύ κλειστά τη στροφή. Γιατί νόμιζε ότι έκανε αγώνα. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρετε στα νησιά και ειδικά με βλέπεις και με γουρούνες και με το ένα το άλλο. Προσοχή, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλιέστε για κανέναν στο δρόμο. Τι ωραία σπιτάκια είναι αυτά. Να το γυρίσω λίγο έτσι να το δείτε. Λευκά, όμορφα βαμμένα. Μου αρέσει αυτό το κυκλαδίτικο το στυλ πάρα πολύ. Και στη Μύκονο όταν ήμουν φοιτήτρια και είχα πάει, μου άρεσε πολύ αυτό το στυλ, το άσπρο, έτσι το παντού λευκό μπλε. Και στην Άξο που είχαμε πάει. Και στην Πάρο. Στη Μήλο. Ακριβώς. Τώρα στην Πάρο. Στη Μήλο. Όχι στη Μήλο. Στη Μήλο πήγαμε μαζί με τον παπά. Ωραίο νησί, προς το παρόν πήγαμε, εντάξει, την πρώτη βραδιά τώρα Παρικιά, ήταν πάρα πολύ γρήγορα, πήγαμε, φάγαμε μια κρέπα. Μια βάφλα, πάρα πολύ ωραία, αλλά πήγαμε στα γρήγορα, γιατί ήμασταν από το πρωί μάλλον στο δρόμο, με το καράβι, Αθήνες, μετά αυτό, καταλαβαίνεις. Οπότε είπαμε σήμερα να πάμε λίγο πιο μακριά και εγώ συνεχίζω τα πλάνα. Θα δούμε τώρα πώς θα χαιρετηθούμε. Αν δεν μιλήσουμε, να ξέρετε ότι σας έχω στην καρδιά μου και εγώ και ο άντρας μου εδώ.
το γλυκό μου το παιδί. Εγώ. Και η οικογένειά μου εδώ. Και θα τα πούμε. Σήμερα είμαστε κολυμπήθρες. Είμαστε κοντά στην Άουσα για μπάνιο. Έχει λίγο αέρα, οπότε όσο ακούτε θα σας δείξω πλάνα έτσι να δείτε που έχει βράχια και είναι έτσι σχηματισμένα μέσα στη θάλασσα, πάρα πολύ όμορφα. Χθες που πήγαμε στην Άουσα ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ γραφικό, όλο το νησί είναι όμορφο. Αλλά μέχρι τώρα μας έχει κερδίσει η Άουσα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, εδώ εξαπλώστρες έχουν οι πιο παλιές 30 ευρώ με την ομπρέλα. Και μπροστά οι μπλε, εδώ, έχουν νομίζω 40 ευρώ. Ο καφές έχει γύρω στα 3,5 ευρώ, εντάξει. Ξέρετε, είναι full season, οπότε λογικά άλλες εποχές θα είναι καλύτερα. Εδώ στο βάθος, εδώ, είναι η Νάουσα, εδώ στο βάθος. Δεν είναι καθόλου μακριά, είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Πολύ ωραίο το νησί, παιδιά. Νόμιζα ότι η Νάξος είναι η μόνη που μας έχει κερδίσει, αλλά... Δεύτερη μέρα συνεχόμενα στην Άουσα, φάγαμε εδώ στο πλατιά που έχει και μακαρόνι και πάστα που λέω και πίτσα και τα λοιπά. Ωραία ήτανε. Και τώρα περπατάμε λίγο στα στενά, έτσι απλά, γιατί χθες ήταν βράδυ και σήμερα να το δούμε λίγο καλύτερα και μετά θα επιστρέψουμε στην Παρικιά εκεί που μένουμε για μια βολτούλα. Τι κάνετε? Σήμερα πάμε προς Αλική, γιατί εκεί μένουν οι γονείς του Μάκη και είπαμε να πάμε σήμερα εκεί. Είναι πόσο περίπου χιλιόμετρα? Ήταν 14 χιλιόμετρα. 14 χιλιόμετρα, περίπου 30 λεπτά από εκεί που μένουμε. Γιατί εντάξει, είναι και λίγο δρόμος, ξέρεις. Είναι λίγο έτσι. Θα σας δείξω και από εκεί εικόνες. Και αύριο σχεδιάζουμε να πάμε Αντίπαρο.
Έτσι, μια μόνο ημέρη. Να γυρίσουμε το απογευματάκι. Πώς είναι? Χτες κολυμπήθρες, μετά από κολυμπήθρες. Μετά πήγαμε και στην Νάουσα. Ψώνησε η κυρία εδώ κιόλας ένα ματάκι. Να το, φίλοι. Όσο κρατήσει, εντάξει. Είναι λίγο τσιπημένα στις τιμούλες, αλλά εντάξει, για πάρο μια χαρά είναι. Γενικά και στα φαγητά είναι λίγο. Όχι παντού, αλλά σε μερικά είναι. Εδώ πιτόγυρο Ρούσος, από ό,τι μου είπαν και οι ντόπιες και άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ. Εκεί είσαι. Ρούσος ή Ρούσος, λέγεται. Ναι. Ναι, πολύ ωραίο το πιτογυράκι του. Χτες ψάχναμε κάτι παιχνίδια, κάτι τέτοια για τα παιδιά για να μπουν, ξέρεις. Τύπου αεροπλανάκια και τέτοια, να βάλεις κέρμα και να πούνε, δεν είδαμε πουθενά. Πήγαμε και στην εκκλησία εδώ της Πάρου, την Παναγιά Εκάτοντο Απειλανή. Έχουμε τώρα και είμαστε κοντά στο 15 Αύγουστο και λογικό είναι, έχει και πολύ κόσμο. Εκεί η λειτουργία το βράδυ είχε και ήταν πάρα πολύ ωραία, ιδιαίτερη πάρα πολύ η εκκλησία αυτή. Και τώρα πάμε να κάνουμε το μπανάκι μας. Ξεκουραστήκαμε στο δωμάτιο μετά από Αλική. Θέλει προσοχή στους δρόμους, πάρα πολύ. Και τώρα πάμε Λεύκες. Είναι ένα χωριό πάνω στην Πάρο. Έλα. Να πάμε να κάνουμε τη βολτούλα μας, να δούμε τα παραδοσιακά εκεί. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Πάμε σε χωριουδάκι να δούμε πώς είναι. Σε λίγη ώρα θα φτάσουμε από Λουνάκου, σε 20 λεπτά. 20 λεπτά είναι, δεν είναι πολύ ώρα. Μη στροφές. Και τα πλάνα μας εδώ εμείς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα έχουμε και το ήλιο βασίλια μας, σε καμιά ωρίτσα, μία και κάτι. Οπότε θα είμαστε πάνω στο χωριό και θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας. Έχουμε βγάλει, αλήθεια είναι, πολύ ωραίες φωτογραφίες φέτος. Ναι. Και με την κάμερα και με τα κινητά. Άμα είσαι και λίγο πιο καλά. Βγαίνουν και ωραίες και οι φωτογραφίες. Αλλά τι να τις κάνεις. Να σου πω την αλήθεια, φέτος δεν βγάζω τόσο πολλές όσο άλλες χρονιές. Είμαι πιο πολύ στην απόλαυση της στιγμής. Για να σας δείξω και πλάνο τώρα το απόγευμα εδώ στην παραλία κάτω. Λιβάδι που είμαστε. Λιβάδια, λιβάδι. Πώς λέγεται? Λιβάδια. Λιβάδια. Ναι, γιατί είναι πολλά τα λιβάδια. Ναι, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και θα συνεχίσουμε τα πλάνα μας μέχρι τις Λεύκες και έκανα ένα πλανάκι και από εκεί. Και εδώ, 9 και 25, είμαστε έτοιμοι για το ferry. Για πάμε για Αντίπαρο. Σήμερα παίρνουμε από την Πούντα το καράβι. Θα πάρουμε και το αυτοκίνητο μαζί για να το καράβι. Τα 7 λεπτά απέναντι, τίποτα, οικονομικά. Και πάμε να ζήσουμε και αυτή την εμπειρία.
που θα κλείσει αυτό το vlog, γιατί αρκετά καθημερινά τραβούσαμε πλάνα, σας δείχναμε μέρη, δεν τα δείξαμε όλα. Αύριο, ας πούμε, την τελευταία μας μέρα, που είναι η Κυριακή, τη Δευτέρα της Παναγίας φεύγουμε, σαλπάρουμε πάλι για Λαμία. Θα πάμε στην Σάντα Μαρία μάλλον, θα δούμε ανάλογα τον καιρό και τη διάθεση. Είναι μια παραλία που μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία, απέχει λίγο, εντάξει, ένα μισαωράκι από εμάς, είναι λίγο μακριά. Σήμερα θέλουμε να πάμε Νάουσα πάλι, τρίτη φορά. Μας άρεσε πάρα πολύ και... Κάνουμε λοιπόν ένα απολογισμό των διακοπών, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν τελειώσαμε, αλλά έχουμε και σήμερα και αύριο. Αλλά, ξέρεις, όταν τελειώνει η εβδομάδα, λες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εμείς τις ώρες που κυκλοφορούσαμε δεν είχε πάρα πολύ κίνηση και να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, ούτε στα στενά, στην Άουσα, ούτε στην Πάρο. Ίσως βγαίνουν μετά τις 12, παιδιά, το βράδυ, γιατί εμείς 11 με 11.30 επιστρέφαμε συνήθως, μόνο μία φορά το κάναμε έτσι λίγο πιο αργά, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, ήταν ακριβά στις παραλίες στις Ξαπλώστρες, όπως και στην Άξο πέρυσι που είχαμε πάει, αλλά δεν καθίσαμε σε όλες, καθίσαμε εκεί που νομίζαμε ότι πρέπει να καθίσουμε, ας πούμε στη Μαρτσέλο, που ανέβαινε το νερό πάνω στην παραλία, έπρεπε να πάρουμε τέτοιο. Τις κολυμπήθρες πάλι. Τις κολυμπήθρες που δεν γινόταν κάτι άλλο, εφόσον είναι σαν ιδιωτικές παραλιούλες. Μπορούσες, υπήρχαν κάποια σημεία που μπορούσες να πας, αλλά έπρεπε να έχεις πάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί, να έχεις πιάσει ωραία θέση κτλ. Πολύ ωραίο νησί, πολύ ωραίο φαγητό, όμορφα τοπία, ωραίο ηλιοβασίλεμα. Τώρα έχουν αράξει και πάρα πολλά ιδιωτικά εδώ σκάφη. Έχει γεμίσει για τις Παναγίες, λογικά για το τριήμερο. Γεμίσαμε πάρα πολύ τις μπαταρίες μας. Τώρα λέω και να επιστρέφαμε κατευθείαν Γερμανία, ήμασταν κομπλέ. Ήμασταν γεμάτοι, ξεκουραστήκαμε πολύ. Ήταν και οι γονείς του Μάκη και σίγουρα ήταν πιο ξεκούραστο οι διακοπές μας, αφού πρώτη φορά κάνουμε τόσες πολλές εξορμήσεις. Πήγαμε σε πάρα πολλές παραλίες, γυρίσαμε πολλά μέρη, πήγαμε σε χωριό, πήγαμε στην Άουσα, στην Μπούντα, στην Αντίπαρο. Πραγματικά, δηλαδή, γύρισαμε σχεδόν τα πάντα. Αλήθεια, φέτος, μόνο δηλαδή κάποια μικρά σημεία που έτσι μου πρότειναν και δεν τα είδαμε. Εντάξει, δεν είδαμε όλο το νησί, αλλά με δύο παιδιά σε αυτήν την ηλικία, τέλεια. Πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο γλυκό. Εννοείται τι συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Λίγο τον Αύγουστο παραπάνω τσιμπημένα, εννοείται. Αλλά έτσι είναι στα νησιά και ειδικά στις Κυκλάδες, είναι top προορισμός, οπότε σίγουρα είναι λίγο πιο ακριβά, ίσως και αρκετά πιο ακριβά, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, ανάλογα το budget. Αυτά, τώρα έχουμε έρθει στο λιμάνι περίπου, ψάχνουμε να βρούμε φούρνο για να πάμε παραλία να αράξουμε, να καθίσουμε, να απολαύσουμε. Χθες στο Σωρό, πώς λεγόταν η παραλία στην Αντίπαρο, ξάπλωσα παιδιά κάτω και έπιανα τα χαλίκια, την άμμο αυτή την ψηλή, και ένιωθα, δεν ξέρω εγώ τι ένιωθα, ένα με τη φύση, πραγματικά χαλάρωσα όσο δεν πάει. Φτιάχτηκα, βγήκα, έφαγα, όλα, ό,τι ήθελα να κάνω το έκανα. Έμεινα χαλαρά με το μαλλί μου ανέμελο, όπως το βλέπετε, το έφτιαξα μόνο μία φορά. Γενικά έτσι ξεκουράστηκα πραγματικά πάρα πολύ, είδαμε πολλές γατούλες. Πάρα πολλές γατούλες. 7, όχι 10. 10 γατούλες. Πάντως το φούρνο που νόμιζα ότι είδα δεν τον έχω δει. Πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραίες κλεισίτσες, πολλές και ωραίες και τις έχουν περιποιημένες. Πολύ ωραίο μέρος, αξίζει εννοείται να το επισκεφτείτε. Και τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και σκεφτόμαστε το επόμενο καλοκαίρι, τις επόμενες διακοπές. Λοιπόν, εμείς μέχρι το επόμενο βιντεάκι που μάλλον θα είναι από Λαμία, να είστε καλά, σας φιλάμε, σας ευχαριστούμε για την παρέα.
Να είστε όλοι μα όλοι καλά, με ένα τελευταίο πλάνο από την Πάτρα. Μπα, είναι τέλεια εδώ.